Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Φιλοξενούμε στις τομές τα γεγονότα τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον Δ. Αντώνη Στυλιανού. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία και φαίνεται ότι δεν λογαριάζει κανένα στην ουσία. Με πολύ επιτίδιο τρόπο, δυστυχώς, επίμονα, η Τουρκία παραβιάζει κάθε οποιαδήποτε αρχή του διεθνούς δικαίου και δι' του δικαίου της θάλασσας στην προκείμενη περίπτωση. Και πολύ σωστά έχετε επισημάνει και στο ρεπορτάζ σας, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι η Τουρκία προβαίνει και κατ' εμέναν και σε ακαδημαϊκό επίπεδο πρόκειται για μια πραγματικά πειρατική ενέργεια. Αυτός ο τουρκικός τσαμπουκάς εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματικά δεν πρέπει να περάσει. Και ορθά η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει σε καταγγελία και σε διαβήματα εναντίον της Τουρκίας, τόσο ενώπιον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην ξεχνάμε ότι πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει την Κύπρο εντός του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Χάρτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμη και για την ίδια την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Σωστό, το λέτε αυτό, μας έχουν εντάξει, προβαίνουμε σε καταγγελίες. Και αν ουν τόπο, δεν φαίνεται να υδρώνει το αυτή τη άγκυρα στην ουσία. Κοιτάξτε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, τέτοιου είδους περιστατικά στο διεθνές δίκαιο συμβαίνουν καθημερινά. Η παρενόχληση εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σίγουρα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτείνεται και επεκτείνεται τόσο εντός της υφαλοκρηπίδας αλλά και εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ειδικά όταν διεξάγονται έρευνες στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Μάλιστα, στην προκείμενη περίπτωση πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο πλοίο το οποίο πραγματοποιεί τρισδιάστατες σαρώσεις εντός της υφαλοκρηπίδας του Ramford Sovereign. Είναι μήκους μάλιστα 102 μέτρων επί 40 μέτρων πλάτους. Ένα υπερσύγχρονο πλοίο πραγματικά που έχει παρενοχληθεί εντός των βορείων ορίων των οικοπαίδων 5 και 6. Σήμερα μάλιστα το πλοίο συνεχίζει ακάθεκτο την έρευνά του και τις τρισδιάστατες σαρώσεις του βυθού. Βρίσκεται πολύ πλησίον των οικοπαίδων 10 και 11 που είναι πλησίον του οικοπαίδου 12, στο οποίο πραγματοποιήθηκε ευτυχώς χθες, υπήρξε η έναρξη της επίσημης επιβεβαιωτικής γεώτρησης της Νόπολ στο οικόπεδο 12. Έτσι, για να κλείσουμε, θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποια άλλα μέσα, κάποια άλλα εργαλεία με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να ασκήσει πίεση ούτως ώστε να αποφευθούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά, ή μόνο με τις καταγγελίες μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας? Οι καταγγελίες είναι το πρώτο μέτρο και είναι αυτό που πρέπει πρώτα να γίνεται. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πρόσφατα ανακοινώσει την αγορά 2 υπερσύγχρονων πολεμικών σκαφών, τα οποία θα θωρακίζουν την Κυπριακή ΑΟΣ. Και αυτό θα επενεργήσει αποτρεπτικά για τις οποιασδήποτε επιβουλεύσεις της Τουρκίας, για τις οποιασδήποτε πειρατικές πράξεις της Τουρκίας παράνομα εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στις τομές. Καλό σας βράδυ.